Ελάτε να κάνουμε μία από αυτές τις κουβέντες, τις συναντήσεις, τις συνεντεύξεις με ανθρώπους που τους ξεχωρίζουμε ο καθένας από εμάς για τους δικούς μας λόγους. Καλά, την Άννα, την Τουντουνάκη που θα υποδεχτώ στα επόμενα λεπτά στον τηλεοπτικό μας αέρα, την ξεχωρίσαμε και εμείς και ξεχώρισε και μόνη της, έχοντας καταφέρει να βρεθεί στο κορυφαίο σκαλοπάτι της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. Είναι το κορίτσι που μας έκανε να νιώσουμε μεγάλη περηφάνεια και φαντάζομαι αυτό είναι μία λέξη που πολλοί θα μοιράστηκαν μαζί της τις τελευταίες ημέρες μετά την επιστροφή της από τις αθλητικές της υποχρεώσεις. Άννα, είναι έτσι τα πράγματα? Σου είπε πολλοί κόσμος ότι ένιωσε περήφανος. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ αρχικά για τα καλά σας λόγια. Να είσαι καλά και λίγα είναι αυτά που έχω πει. Έχω και άλλα να πω, θέλω να σου πω, αλλά θα το πούμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Ποια ήταν η λέξη που σου λέγανε πιο συχνά εκτός από τον μπράβο, Βρεσιάνα? Τι άλλο σου λέγανε? Ντρέπομαι λίγο. Ήταν πολλά καλά λόγια. Άκουσα από πολύ κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι γιατί έκανα και τους γονείς μου χαρούμενους. Έκανα και τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου και έχουν αφοσιωθεί και αυτοί στο στόχο που έχουμε, τον προπονητή μου και τον γυμναστή μου. Και τους έκανα και αυτούς χαρούμενους και τους έβγαλα ασπροπρόσωπους. Και εσύ πώς ένιωσες? Εγώ νομίζω ήταν μια μοναδική στιγμή, ίσως η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει στον αθλητισμό. Στην αρχή, όπως βλέπουν νομίζω όλες τις φωτογραφίες που μου έχουν βγάλει, είμαι έκπληκτη. Δεν το περίμενες? Περίμενα να πάρω ένα μετάλλιο, περίμενα. Άλλο κανείς να έχει δουλέψει για κάτι, να το πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει και να έχει τη δυνατότητα, και άλλο να του συμβαίνει όντως τα αλήθεια. Δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη περίμενα, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και σίγουρο. Ειδικά στον αθλητισμό ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Είχες κάνει όμως πολύ μεγάλη προετοιμασία. Αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να είναι χρυσό αυτό. Και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό για μένα. Ήταν μια δικαίωση, νομίζω, της προσπάθειας που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Και ειδικά των δύο τελευταίων ετών, που ενώ περνάγαμε μια ιδιαίτερη περίοδο και πολύ δύσκολη θα έλεγα, καταφέραμε να κρατηθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Πώς το καταφέρνει αυτό ένας αθλητής πέραν του κομματιού των προπονήσεων, που και εκεί είχατε θέματα για ένα διάστημα όλοι οι αθλητές, πότε θα γινόντουσαν οι ποσοστές συνθήκες, οι προπονήσεις, και κάποια στιγμή αυτό ξεπεράστηκε. Το ψυχολογικό κομμάτι θέλω να μου πεις, γιατί όλη η κοινωνία πήγε βήματα πίσω με όλο αυτό που μας συνέβη. Εσείς πρέπει να κρατήσετε και το ηθικό ακμεότατο. Αλήθεια είναι αυτό, και όπως για όλο τον κόσμο, ούτε και για μας ήταν εύκολο αυτό που συνέβαινε. Για μένα η πιο δύσκολη περίοδος ψυχολογικά ήταν στην πρώτη καραντίνα. Γιατί? Τι σε ζόρισε πιο πολύ? Είχα γυρίσει από προετοιμασία, είχα μόλις γυρίσει από προετοιμασία σε υψόμετρο στην Τουρκία, που ήμουν εκεί 3 εβδομάδες. Όταν έχεις δουλέψει για κάτι, ανυπομονείς να δεις τα αποτελέσματα, και εγώ πραγματικά από αυτή την προετοιμασία δεν μπορούσα να δω τίποτα. Ήμουνα στο πικ μου και σε μια πολύ καλή κατάσταση και ξαφνικά βρέθηκα να μην κάνω καθόλου προπόνηση και μετά από 2 μήνες να είμαι, λες και έχω ξεκινήσει Σεπτέμβρη μήνα στην αρχή της σεζόν. Και μέσα σε όλα αυτά να έχει χαθεί και ο βασικός στόχος που ήταν η Ολυμπιακή, γιατί είχαν αναβληθεί. Χωρίς να γνωρίζουμε κάτι σίγουρο για το τι θα γίνει και πώς. Και στην αρχή της καραντίνας μάλιστα να μην γνωρίζουμε και αν θα αναβληθούν, και να είμαστε σε μια κατάσταση του ότι εμείς δεν προπονούμαστε, αλλά δεν γνωρίζουμε. Μπορεί και να γίνει η Ολυμπιάδα και εμείς απλά ό,τι έχουμε κάνει να έχει πάει χαμένο. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό, το απρόσμενο? Για μένα αυτή ήταν η πιο δύσκολη περίοδος. Προσπάθησα πάρα πολύ να κρατήσω, να κάνω κάποια συντήρηση εκτός νερού, αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται. Συναισθηματικά, δεν αντικαθίσταται. Ψυχολογικά πώς το διαχειρίστηκες? Ψυχολογικά δεν ήμουν πολύ καλά. Καθόλου καλά θα έλεγα. Και όταν ξαναξεκινήσαμε κιόλας δεν είχα καθόλου όρεξη να πηγαίνω στο κολυμβητήριο, ούτε να κάνω προπόνηση, ούτε να βλέπω την πισίνα καθόλου. Γιατί είχες απογοητευτεί, επειδή είχες κάνει πολλή δουλειά πριν και είδες να
να πέφτει ναι. θεωρητικά στο κενό. Ναι, και επειδή είχα πολύ μεγάλη, είχα τραβήξει πολύ μεγάλη πίεση το προηγούμενο διάστημα κυνηγώντας το στόχο της Ολυμπιάδας και σαν άδειασα, να το πω, εντός εισαγωγικών. Ματέωση. Ναι. Εντάξει, μετά από κάποιο διάστημα τα είδα λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Ξεκουράστηκα το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο είπα ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι να τα αλλάξω. Δεν μπορώ να αφήσω όλη την προσπάθεια που έχω κάνει την προηγούμενη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα να πάει χαμένη. Mm-hmm. Και από εκείνη τη στιγμή που ξεκίνησα τέλη Αυγούστου, είχα πει στον εαυτό μου ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα από ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να γράφουν για το αν θα γίνουν οι αγώνες, δεν θα γίνουν, αν θα είμαστε σε lockdown. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε ήταν να μπορώ να κάνω προπόνηση και να μπορώ να κυνηγάω το στόχο μου αυτό. Άρα δηλαδή, έχεις κάνει, είχες βάλει το στόχο, είχες κάνει focus πάρα πολύ αυστηρά σε αυτό που έχεις ναι. μπροστά σου. Ναι, 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 ναι. Και είχα κλείσει τα αυτιά μου σε όλους και σε όλα. Ήταν εύκολο να παρασυρθείς κάποιες στιγμές ή ήσουν τόσο προσιλωμένη στο στόχο σαν στρατιώτης που τίποτα δεν σε μετακινούσε από εκεί που βρισκόσουν. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και το έκανε πιο δύσκολο και το γεγονός ότι και είχαμε καραντίνα και μετά και δεν μπορούσα ούτε να πάω κάπου, ούτε να κάνω κάτι, να ξεσκάσω με κάποιο τρόπο, να βγω, να χαλαρώσω. Δεν μπορούσα να πάω να δω τους δικούς μου στα Χανιά, δεν φοβόμουν και για εκείνους και για μένα. Οπότε όλο αυτό δεν βοήθησε στην κατάσταση, αλλά πραγματικά επειδή είχα προσπαθήσει πάρα πολύ την προηγούμενη χρονιά και είχα λείψει αρκετό καιρό σε προετοιμασίες ακριβώς για να πετύχω αυτό το στόχο που ένα μέρος του επετεύχθη στη Βουδαπέστη. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να με ταρακουνήσει τίποτα εκείνη τη στιγμή από όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω. Πέραν της καραντίνας που ήταν ζόρικη για όλους και για σένα όπως μας περιγράφεις και που τη βίωσες με αρκετή μοναξιά από ό,τι καταλαβαίνω όντας μακριά από τους δικούς σου. Η μοναξιά είναι ένα κομμάτι της διαδρομής ενός πρωταθλητή. Σίγουρα και το γεγονός ότι το άθλημα που κάνω δεν είναι ομαδικό. Είμαι εγώ και πρέπει να βγάλω την προπόνηση σωστά για εμένα. Το κάνει κάπως πιο μοναχικό, αλλά έχω συναθλητές και λόγω της καραντίνας κολυμπάγαμε και με περισσότερα παιδιά της εθνικής ομάδας όλοι μαζί και αυτό νομίζω διευκόλυνε αρκετά την κατάσταση. Μοιραζόμασταν ένα κοινό στόχο, ας το πούμε έτσι. Και αυτό νομίζω ότι με έκανε να είμαι εντάξει όσο καλύτερα γινόταν τουλάχιστον ψυχολογικά. Θυμάσαι την πρώτη μέρα που μπήκες στην πισίνα. Εννοώ σε πισίνα, αθλητική πισίνα, δεν ξέρω πώς θα την περιγράψω, του κολυμπητηρίου. Ναι. Νομίζω ότι επειδή πάνε αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, θυμάμαι ελάχιστα. Πόσο χρονών ξεκίνησες στην κολύμπηση? Θυμάμαι ότι είχα μια προπονήτρια που μου κράταγε ένα ξύλο για να μην φοβάμαι και κράταγα εγώ το ξύλο και με τράβαγε για να μάθω να κολυμπάω. Α, ήσουν τόσο μικρή, δεν ήξερες καν κολύμπη όταν πρώτο ξεκίνησες. Ναι, ήταν η πρώτη μου προπονήτρια στη συγχρονισμένη κολύμπηση αυτή. Και μετά πώς μεταπήδησες στο κομμάτι της κολύμβησης, όχι της συγχρονισμένης, της άλλης. Δεν ξέρω και την ορολογία τώρα, δεν είμαι και αθλητικογράφος να τα πω σωστά, της κλασικής κολύμβησης. Ήταν μια απόφαση που είχα πάρει αρκετό καιρό πριν. Το είχα σκεφτεί και ήταν νομίζω η πιο σωστή που έχω πάρει. Μάλλον, τελικά. Από τις πιο σωστές που έχω πάρει, ναι. Γιατί στη συγχρονισμένη ήμουν και εκεί αρκετά καλή, ήμουν στην εθνική ομάδα, συμμετείχα σε διεθνείς διοργανώσεις, αλλά επειδή είναι ομαδικό άθλημα, έπρεπε με την εθνική ομάδα να προπονούμε στην Αθήνα, έπρεπε να λείπω μεγάλα διαστήματα από το σπίτι μου, να χάνω το σχολείο και όλο αυτό νομίζω δεν μπορούσε να έχει συνεχιστεί μετά από ένα σημείο, δηλαδή στο Λύκειο δεν θα μπορούσα να το κάνω πια αυτό. Μόνη σου το αποφάσισες? Ή είχε συζήτηση με τους γονείς που έβλεπαν ότι θα... Πάντα συζητάω ότι αποφάσεις είναι να πάρω με τους γονείς μου. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει εύκολα αποφάσεις. Και δεν κάνω μεγάλες αλλαγές.
Εύκολα. Τα σημειώνουμε αυτά. Εδώ όμως έκανες αλλαγή. Εντάξει, οκ, okay, ήσουν στο υγρό στοιχείο, αλλά έκανες στροφή καριέρας. Ναι. Το ήθελα. Νομίζω ήταν... Το είχα σκεφτεί και μόνη μου αρκετά και ήθελα πολύ να το κάνω. Και συμφώνησαν και οι γονείς μου σε αυτό. Και τελικά αποδείχτηκε σωστό. Πες μου λίγο οι γονείς μου, εντάξει, το έβλεπαν πιο χαλαρά. Και εγώ στην αρχή το είχα δει πιο χαλαρά, ότι ξεκινάω ένα χόμπι που θα κάνω λίγο, μία-δύο ώρες κάθε μέρα, καθαρά για να αθλούμε. Και στην πορεία αυτό άλλαξε. Πόσες ώρες προπονείσαι τώρα, καθημερινά? Ανάλογα, 3 φορές την εβδομάδα έχουμε διπλή προπόνηση. Δηλαδή είναι 1,5 ώρα περίπου το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Και 3 με 4 φορές την εβδομάδα έχουμε γυμναστήριο που είναι περίπου 1,5 ώρα. Άρα όλη σου η μέρα φεύγει στην προπόνηση επί της ουσίας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της και το γεγονός ότι μένω στην Αθήνα για να προπονηθώ το κάνει ακόμη μεγαλύτερο, γιατί εδώ οι αποστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και μπορώ να φάω και 2 ώρες τη μέρα στο πηγαίνω. Αυτό, χάνεις στο δρόμο το χρόνο σου. Πες μου λίγο κάτι, είσαι ένα παιδί σπουδαγμένο, είσαι αυτό που λέμε το καμάρι της μαμάς και του μπαμπά. Ήσουν ασυνεπής και στα μαθήματά σου στο σχολείο. Προφανώς για να πας και τόσο καλά και στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Ο χρόνος, η μέρα σου, πόσες ώρες έχει εσένα, Άννα μου? Γιατί τον υπολείπον έχει 24 και αμφιβάλλω θα προλαβαίνω να τα κάνω όλα αυτά. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει περισσότερες. Όλοι μας. Γιατί γενικά οι ρυθμοί με τους οποίους κινούμε δεν είναι πολύ γρήγοροι. Τουλάχιστον για τα δεδομένα της Αθήνας, επειδή έχω μεγαλώσει στα Χανιά, κινούμε λίγο πιο αργά. Νομίζω το μόνο που κάνω γρήγορα είναι να κολυμπάω. Εκεί σε θέλουμε να είσαι γρήγορη. Τα υπόλοιπα δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι το θετικό και αυτό που έπαιξε βασικό ρόλο στο να μπορέσω να τα καταφέρω είναι αφενός ότι πάντα διάβαζα. Δεν είναι κάτι που το ξεκίνησα στις Πανελλήνιες. Ναι. Είχα μια συνέχεια στα χρόνια. Οπότε είχα και τις βάσεις αργότερα όταν χρειάστηκε. Και επίσης είχα πάντα τη βοήθεια των γονιών μου σε αυτό. Ακόμα την έχω. Και πάντα ήθελα κιόλας να είμαι καλή και στα δύο. Ήθελα να μην είμαι απλά μια κολυμβήτρια. Όχι ότι αυτό είναι λίγο, απλά ήθελα να ξέρω ότι υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω. Ξέρω ότι κάποια στιγμή το κολύμπι θα τελειώσει. Θα πρέπει να μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου? Νομίζω είμαι, ναι, είμαι γενικά. Όχι υπερβολικά αυστηρή, απλά κρίνω με βάση την προσπάθεια που έχω κάνει και περιμένω συνήθως το ανάλογο αποτέλεσμα και ξέρω ότι στο επίπεδο που είμαι πρέπει να προσέχω και τη λεπτομέρεια για να γίνω καλύτερη και να πετύχω αυτό που θέλω. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να είμαι όσο πιο ακριβής και όσο πιο αυστηρή κατά κάποιο τρόπο γίνεται με τον εαυτό. Μπράβο, για να το σου πετύχω. Λες τον εαυτό σου, μπράβο. Αγκαλιά σε παίρνεις, τα καταφέραμε πολύ ωραία, συνέχισε. Σήμερα δεν ήταν μια καλή μέρα, αλλά αύριο θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Σίγουρα, το κάνω και αυτό. Γιατί πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχω κάνει, το ότι πιστεύω στον εαυτό μου. Η πιο χρήσιμη... Ναι, πες. Η προσπάθεια αυτή, αν δεν ήταν θετική, δεν θα είχε και αυτό το αποτέλεσμα να... Σωστά. Να πιστεύω και να έχω αυτοπεποίθηση, οπότε ναι. Έχει χτιστεί έτσι. Η πιο χρήσιμη συμβουλή που σου έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια, είτε είναι γονιός, είτε είναι προπονητής, είτε είναι αθλητής, είτε είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Υπάρχει κάτι που σου έχουν πει και το έχεις κρατήσει σαν φυλαχτό και οδηγό? Νομίζω είναι πολλές συμβουλές που έχω ακούσει και πολλές που κρατάω ανάλογα για που χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσω. Ξέρω, ας πούμε, στον αγώνα, πάντα σκέφτομαι βήμα-βήμα. Αυτό μου το λέγανε πάντα οι προπονητές μου. Βήμα-βήμα και κάθε φορά κοιτάω το βήμα που έρχεται μπροστά μου και δεν κοιτάω το βουνό που μπορεί να μοιάζει αν το δεις ολόκληρο. Και στη ζωή έτσι δεν είναι, Βρεσιάνα? Ισχύει. Σωστό είναι και αυτό. Τώρα που έχετε μπροστά σας τους Ολυμπιακούς και εύχομαι να πάνε όλα καλά φέτος. Μέχρι τώρα ό,τι δηλώσεις επίσημες έχουμε ακούσει αναφέρουν ότι όπως και να έχει η κατάσταση θα γίνουν οι Ολυμπιακοί κανονικά.
είσαι, το συναίσθημά σου για αυτό το επόμενο βήμα που έχεις μπροστά σου, ποιο είναι, είναι αγωνία, είναι άγχος, είναι, είσαι πιο σίγουρη μετά και τη διάκριση την τελευταία? Σίγουρα το ότι πήγα καλά στη Βουδαπέστη είναι ένα πολύ καλό μπουστάρισμα πριν την Ολυμπιάδα. Προσπαθώ όμως παρόλα αυτά να μην ξεφύγω και να παραμείνω συγκεντρωμένη, γιατί ξέρω ότι έχω 2 μήνες μπροστά μου. Ξέρω ότι όλοι οι αθλητές όταν πηγαίνουν στους Ολυμπιακούς προσπαθούν για το καλύτερο, και αν θέλω να πάω καλά πρέπει να μπορέσω να κάνω μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία και για τους επόμενους 2 μήνες. Άρα δουλειά, μακάρι δουλειά, να είμαστε δουλειά. Καλά και να βγει, ναι. Έχεις πει στον εαυτό σου ότι αν μπορούμε να καταφέρουμε ένα μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς? Το έχεις παραδεχτεί στον εαυτό σου? Στον εαυτό μου μπορεί να παραδέχομαι αρκετά πράγματα. Το από εκεί ξεκινάει όμως. Το οποίο ποτέ σε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω κάνει όλες αυτές τις σπουδές και επειδή έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο και κόπο σε αρκετά πράγματα παράλληλα, αυτό μου έχει δώσει ένα παραπάνω βαθμό αυτοπεποίθησης, ας το πούμε, τις στιγμές που χρειάζεται, τον οποίο όμως ποτέ δεν θέλω να αποκαλύπτω στους άλλους. Θέλω να τον κρατάω για μένα και να ξέρω ότι έχω μία παραπάνω δύναμη για εμένα τη στιγμή που πρέπει. Και είναι όντως και νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και ως αγχολητικό όταν πηγαίνω σε αγώνες, όταν βρίσκομαι πίσω από τα πατήρα. Δεν ξέρω, η λέξη μετάλλιο στους Ολυμπιακούς είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, ειδικά στην κολύμβηση είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Δεν έχει πάρει ποτέ κανένας Έλληνας μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στην κλασική κολύμβηση. Μακάρι, δεν μπορώ να πω ότι... Και, εγώ που δεν ξέρω από αυτά θα σου πω, και, βρε Άννα. Μακάρι, δεν ξέρω. Εγώ απλά λέω ότι θέλω να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ και από εκεί και πέρα ότι αυτό φέρει. Σίγουρα όλοι θέλουμε να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σε όλους μας βγαίνει πολύ αυθόρμητα το καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά και να πάνε έτσι όπως τα θέλεις. Εγώ θα σου ευχηθώ, Άννα, να είσαι καλά, να είσαι υγιής πάνω απ' όλα, γερή και δυνατή. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι πάντα σε ισορροπία το μέσα σου με το έξω σου. Δηλαδή να σου έρχονται τα πράγματα έτσι όπως τα θέλεις και μέσα σου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Με μετάλλιο χωρίς δεν έχει σημασία, όποιο και αν είναι το επόμενο βήμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ και πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά. Και εσείς, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κορίτσι μου. Τι ωραία. Ωραίες κουβέντες αυτές. Να, εμείς σκεφτόμαστε, οι μανάδες που έχουμε παιδιά, λέτε μωρέ μια μέρα και τα δικά μας να έχουν μια τέτοια εξέλιξη. Άμα βάζει κανείς στόχους, μπορεί να τους καταφέρει. Αρκεί να δουλεύει και να το προσπαθεί όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και στο επόμενο μέρος θα βολτάρουμε, γι' αυτό να μου είσαστε έτοιμοι. Σας περιμένω.